Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΑΔΟ ΑΕ αναφέρεται, η δημοτική επιχείρηση που διαχειρίζεται τα δύο λατομεία του Δήμου Δύο Ολύμπου, όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα κατά την περσινή πολύ δύσκολη από όλες τις πλευρές χρονιά, συνεχίζει να είναι ένας από τους βασικούς στυλοβάτες του καλλικρατικού Δήμου Δύο Ολύμπου. Στα πλαίσια της κοινής ευθύνης και πέραν των πολύτιμων τελών αμοληψίας που σε ετήσια βάση ενισχύουν τα δημοτικά ταμεία, καθημερινά εκτελεί έργα και παρέχει υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Σύμφωνα με αυτή την πάγια τακτική και πάντα υπό την έγκριση και καθοδήγηση του κυρίου Θεόδωρου Τζίκα, που από το 2011 εκτελεί χρέη αντιπροέδρου, η ΔΕΑΔΟ ΑΕ έχει προβεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου σε πολλούς καθαρισμούς παράνομων βαζότοπων σε όλη την επικράτεια του Δήμου Δύο Ολύμπου. Ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω τέσσερις περιοχές από όπου απομακρύνθηκαν χιλιάδες τόνοι μπαζών και σκουπιδιών. Πρόκειται για χώρο στην Τοπόλιανη, που καθαρίστηκε από τις 7 έως τις 13 Δεκεμβρίου του 2011, για περιοχή στο παλιό εργοτάξιο της Τέρνα, όπου έχει καθαριστεί ήδη 5 φορές, για σημείο στο ρέμα της Χασκάρα στο Λιτόχωρο, που καθαρίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 2011, καθώς και το παράνομο μπαζότοπο στην είσοδο του Πλαταμόνα, που επίσης έχει καθαριστεί ήδη 5 φορές από τις αρχές του 2011.